και φίλες, συναγωνιστές συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κυλκής. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή τους συντρόφους μας Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιό, υποψήφια ευρωβουλευτή, και τον Γιάννη Δελή, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, που σε λίγο θα πάρουν το λόγο. Μετρημένες μέρες και ώρες απομένουν για τις κάλπες στις 9 του μήνα. Μετρημένες μέρες και ώρες που μπορούν όμως να κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά στη φανερή δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ σε αυτή τη μάχη και στην περιοχή μας. Μέρες και ώρες που μόνο εμείς, τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι και οπαδοί του κόμματος ξέρουμε, έχουμε πολύχρονη πείρα για να αξιοποιήσουμε σωστά και με σχέδιο, ώστε το ψηφοδέλτιο των 42 αγωνιστών, πρωταγωνιστών της αληθινής ζωής, να φτάσει στην πόρτα κάθε λαϊκού σπιτιού. Μοναδική κόντρα στη θύελλα που ετοιμάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της. Όσα αποδεδειγμένα δεκαετίες τώρα προσκυνάνε την Ένωση, αλλά και εκείνα τα πιο ύπουλα που φοράνε το προσωπείο του δίθεν αριστερού και προοδευτικού χωρίς τσίπα, και εκείνων των άλλων των δίθεν πατριωτών που σηκώνουν με φωνές τη σημαία των δίθεν δικαιωμάτων του Έλληνα εργάτη και του Έλληνα αγρότη, ξεχνάνε όμως ότι έχουν ψηφίσει φωναχτά ό,τι καταργεί και ό,τι έχει μείνει όρθιο για τον εργάτη και τον αγρότη. Επιτρέψτε μας να πούμε πως δεν πρέπει, δεν αρμόζει σε κανένα άνθρωπο της βιοπάλης να ξεγελιέται από ψευτοϋποσχέσεις, ενώ ήδη ξέρει καλά από την πείρα του ότι αυτές είναι αέρας κοπανιστός, γιατί δεν υπήρξε όλες αυτές τις μέρες συζήτηση, περιοδία που να μην βρεθήκαμε με τόσο κόσμο που να μας είπατε «έχετε δίκιο, καλά τα λέτε», «καλά μας τα λέγατε 30 ολόκληρα χρόνια πριν με τη συνθήκη του Μάστριχτ», «καλά τα λέγατε για την ΚΑΠ», «έχουν απεδειχθεί όλα και πάμε για τα χειρότερα». Μόνο εσείς αγωνίζεστε για το δίκαιο του Κοσμάκη. Μόνο εσάς βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, είναι η ώρα να κάνετε αυτό που σκέφτεστε. Ειδικά όσοι οι επιλογές σας ήταν διαφορετικές μέχρι σήμερα. Να ψηφίσετε δηλαδή το κόμμα σας, το ΚΚΕ, το κόμμα που στηρίζει τα δικά σας δίκαια και τα δικά σας συμφέροντα, και όχι του μεγάλου κεφαλαίου, που για αυτά άλλωστε φροντίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι κυβερνήσεις και οι παρατρεχάμενοι. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμαχία των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων της Ευρώπης. Μπορούμε να κάνουμε την πολύ μεγάλη διαφορά και στο νομό Κυλκής, με ακόμα ισχυρότερο κουκουέ στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας. Να είναι πρώτο το κόμμα μας στα κόκκινα χωριά, πολύ ψηλά στην πόλη του Κυλκής. Εδώ που ζουν εκατοντάδες εργάτες και αυτοαπασχολούμενοι, που ζουν οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Να είναι ψηλά σε όλο το Δήμο Κυλκής και στο Δήμο Παιωνίας. Αυτό τρέμουνε και αυτό θέλουν να ξορκίσουν. Να μην επιτρέψει λοιπόν κανένας λαϊκός άνθρωπος να θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα δηλαδή του κεφαλαίου, ότι η κεντρική Μακεδονία και το Κυλκής είναι το βασικό της στήριγμα. Να μην πάρει άλοθη από την περιοχή μας να συνεχίζει καβάλα στάλογο, να τη σκοπεί φόρα όπως και όλων των άλλων που τριγυρνάνε τούτες τις μέρες σερβίροντας ξαναζεσταμένες σούπες, κρύβοντας όμως τη δεδομένη και αποδεδειγμένη συμφωνία τους στα κύρια που καθορίζουν τις ζωές των πολλών. Την επομένη λοιπόν στις 10 του μήνα, μόνο έτσι εδώ οι εργαζόμενοι του Κυλκής θα χαμογελάνε αισιόδοξα, θα μπορέσουν να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, και αυτές είναι πολλές που μπορούν να βγουν στο προσκήνιο. Δυνάμεις που ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν ακόμα ότι διαθέτουν, και αυτές βρίσκονται στην οργανωμένη πάλη τους, στα συνδικάτα που πρέπει να δυναμώσουν, στα σωματεία τους που πρέπει να φτιάξουν, σε όλα εκείνα που μόνο τους κομμουνιστές και τίμιους αγωνιστές βλέπουν χρόνια τώρα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου στις λαϊκές αγορές της περιοχής, σε εκείνους και εκείνες δηλαδή που κάθε μέρα από τα χαράματα δίνουμε αγώνα επιβίωσης για ένα μεροκάματο, που μοιραζόμαστε τα ζόρια μας, τις ανησυχίες για τα παιδιά μας, αν θα τα καταφέρουμε την επόμενη χρονιά να μπορούμε να στείλουμε πάγκο, γιατί όλο και περισσότεροι συνάδελφοι τα παρατάνε εξαιτίας της ακρίβειας που ταχίζει το εισόδημα του Κοσμάκη. Εξαιτίας της φορολογίας που τσακίζει το μικρό αυτοαπασχολούμενο και λαϊκατζή.
Στείλτε τους λοιπόν το μήνυμα όσοι μας θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα, εμπόδιο στην οικονομία τους, που ψήφισαν το τερατούργημα πριν 2 χρόνια, που αλλάζει ριζικά το χαρακτήρα των λαϊκών αγορών. Δώσαμε αγώνα να μην περάσουν αυτά τα σχέδια. Και σήμερα, όσοι τελικά μείναμε στις λαϊκές αγορές και για όσο μείνουμε, κουβαλάμε ολόκληρο σύστημα για να τους στέλνουμε online τα περιχρά έσοδά μας, για να μην χάσει αυτό το αντιλαϊκό κράτος κανένα σεντ από τα περιχρά έσοδα και μας ψαλιδίζει στο όποιο εισόδημα μας έχει απομείνει. Στείλτε λοιπόν και εσείς το μήνυμα online λοιπόν ζωντανά το βράδυ της Κυριακής με πιο ισχυρό κουκουέ στο κλικής. Απευθύνομαι τέλος στους συναδέλφους μου αγρότες, παραγωγούς και κτηνοτρόφους που βρεθήκαμε για πάνω από 20 μέρες σε κινητοποιήσεις, ειδικά όσοι ήμασταν στον μπλόκο των Ευζώνων κόντρα σε θεούς και δαίμονες, που από την πρώτη ώρα έκαναν ό,τι μπορούσαν να μην βγει τρακτέρ στα χωριά, να μην γίνει κινητοποίηση, να μην συντονιζόμαστε πανελλαδικά, αλλά δεν τους βγήκε. Κρατήσαμε, γιατί καθένας και όλοι μαζί ξέραμε καλά και ξέρουμε σήμερα ποιο είναι το πρόβλημα, από πού γεννιέται η τεράστια αντίφαση και εδώ στην Ελλάδα, σε τούτον τον τόπο, που μπορεί να παράξει τα πάντα, όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, φθηνά, ποιοτικά, ουσιαστικά να ταΐσει 2 Ελλάδες, να φτάνουμε να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα, τα χωράφια ειδικά στο Κυκής να μετατρέπονται σε λαμπόγιαλα, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ακόμα να τα χρωστάει, όπως έλεγε και ένα από τα τρακτέρ μας, παρά τον κόπο του, κόπο γενιών, παρά τις γνώσεις του, τα τεράστια ποσά που έχει δαπανίσει σε μηχανήματα, σε εξοπλισμό, όλο και περισσότερες θηλιές μπαίνουν στο λαιμό του. Κόντρα λοιπόν στις δικές τους, όπως τις βαφτίσαν πρόσφατα, ιερές συμμαχίες που ρημάζουν τους λαούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τις κυβερνήσεις τους, στηρίζουμε τη δική μας συμμαχία. Και αυτή, ναι, είναι πραγματικά ιερή, γιατί αφορά τη ζωή, την ευημερία, τη συντριπτική πλειοψηφία που παράγει τα πάντα και όχι στήριγμα για τα κέρδη μιας κούφτας παράσιτων. Δυνατό ΚΚΕ λοιπόν, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και στην Ευρωβουλή, εκεί που ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Έχουμε πολύ κουράγιο, πολύ πείρα, δύναμη, αδοχή και θα τα καταφέρουμε. Προσπαθήσουν να μας βάλουνε. Τις επόμενες μέρες και ώρες δεν θα αφήσουμε λαϊκό σπίτι στο Κυλκής που να μην πει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους και όλες.